Καλάκης, ο τελευταίος ομιλητής της διάσκεψης σήμερα. Χάρη, έλα. Θα έχουμε 8 λεπτά, όπως έχουμε υποσχεθεί. Ναι. Μια πρώτη σύντομη εισήγηση, μετά λίγο κουβέντα. Mm-hmm. Χαίρετε, καλησπέρα και από μένα. Ο Κυριάκος Πυράκα, έχεις να κάνω μια εισαγωγή, να πω ότι το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι τις περιπτώσεις του brain gain στην Ελλάδα και όχι του brain drain, γιατί είναι ένας ιδιαίτερα άξιος άνθρωπος και συμβάλλει πολύ με την παρουσία του στη χώρα αυτήν. Εγώ ήθελα να πω το εξής, συνεχίζοντας τη συζήτηση αυτήν. Εγώ προσωπώ το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όλο το φάσμα της και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, αλλά και επίπεδο τριτοβάθμιας. Είμαι executive director δύο κολεγίων του BCA College, για όσους γνωρίζετε, και το Athens Tech, και έχουμε κάνει focus σε τομείς εκπαίδευσης που η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως το hotel management, το shipping και τώρα πλέον στο software engineering, που και εκεί έχουμε κάποια πλεονεκτήματα και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Το δικό μου story, το οποίο κάθε φορά λέω και δεν θα βαρεθώ να το λέω όσο ζω, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένας παγκόσμιος εκπαιδευτικός προορισμός, οπωσδήποτε. Είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία πρέπει να κάνουμε focus, Κυριάκο, το συζητάμε πολύ συχνά. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, ποιος άλλος μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το λέω πάντα, το ξαναπώ άλλες τόσες φορές. Η Κύπρος, για όσους γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν, έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να κάνει το education το δεύτερο ή το μεγαλύτερο industry της. Μιλάμε για την ελληνική Κύπρο, η οποία έχει πάνω από 48.000 ξένους φοιτητές, και την βόρεια, την κατεχόμενη Κύπρο, η οποία έχει πάνω από 100.000 φοιτητές, ξένους φοιτητές. Μιλάμε λοιπόν για ένα νησί το οποίο έχει 150.000 ξένους φοιτητές και καταλαβαίνουμε όλοι τι δύναμη δίνει αυτό στη χώρα αυτή, όχι μόνο στα χρήματα από τα tuition fees, το real estate, όλες οι επιχειρήσεις που δρούν γύρω από αυτό το χώρο, έτσι, αλλά και στο soft power της χώρας αυτής. Έτσι. Γυρνώντας αυτοί οι φοιτητές πίσω στις χώρες τους, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της κυπριακής κουζίνας, της κυπριακής κουλτούρας και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν το είχε καταφέρει η Κύπρος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, γιατί η Κύπρος ξεκίνησε το 2003, ιδιωτικοποίησε τα πανεπιστήμια της, έδωσε κίνητρα στα κολέγια της, γιατί έχουν και οι κολέγια ένα σωρό και οι πανεπιστήμια, έδωσε κίνητρα. Και αυτή τη στιγμή κατάφεραν αυτό το θαύμα, το εξαιρετικό θαύμα που το έχουμε, και πραγματικά αξίζει να το ψάξετε λίγο παραπάνω. Είναι τρομερό αυτό που έχει γίνει. Και μπράβο τους, συγχαρητήρια. Παρεμπιπτόντως, είναι πιο πολλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο παρά τα δημόσια. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Δεν είναι δύσκολο, καθόλου δύσκολο. Ο δικός μας κλάδος έχει απλά, δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια έχει εκδιωχθεί από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Διότι πάντα θεωρούμασταν οι παρείες, θεωρούσαμε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι η λύση σε όλα τα προβλήματα, ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και γι' αυτόν τον λόγο ούτε καν υπαγόμασταν στο Υπουργείο Παιδείας, υπαγόμασταν στο Υπουργείο Εμπορίου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι το 2008, που άλλαξαν διάφορα πράγματα. Η ουσία λοιπόν είναι ότι εμείς, σαν χώρα, πρέπει να επενδύσουμε σε αυτό το κομμάτι. Και για ένα λόγο επιπλέον, αναφέρθηκε το θέμα του δημογραφικού. Εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πολύ σοβαρό, το πιστεύω, είναι γεγονός ότι έχει πολύ σοβαρό ζήτημα σε αυτό το τομέα. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να ανοίξουμε τις πύλες μας σε νέους ανά τον κόσμο. Θεωρούν πολύ ξενοφοβικοί Έλληνες, θεωρούν ότι, ας πούμε, το θέμα των μεταναστών είναι πρόβλημα στην Ελλάδα. Αλλά εγώ λέω ότι αντί να το δούμε σαν πρόβλημα, πρέπει να το δούμε και σαν μεγάλη ευκαιρία. Γιατί αυτή τη στιγμή ένας πληθυσμός, ο οποίος γυρνάει, πρέπει να βρίσκει τις εφεδρίες του στους νέους αυτούς εργάτες, skilled, non-skilled, δεν έχει σημασία σε αυτή τη φάση, για να μπορέσουν να πληρώνουν τις συντάξεις κάποια στιγμή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αν η Ελλάδα γίνει ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κέντρο, πέραν των τεραστίων εσόδων το οποίο θα φέρει αυτό στη χώρα, πέραν του soft power το οποίο θα δημιουργήσει στη γύρω περιοχή, ταυτόχρονα θα μπορούσε να λύσει και εν μέρη το θέμα του δημογραφικού. Γιατί ερχόμενοι ξένοι φοιτητές κατά χιλιάδες στη χώρα, πολλοί από αυτούς είμαι σίγουρος ότι αν τους δοθούν παράλληλα και φορολογικά κίνητρα για να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, για να εργαστούν εδώ πέρα, για να εργαστούν remotely σε ένα νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, που θα μπορεί η εργασία να είναι διαφορετική από τον τόπο παραγωγής του προϊόντος της υπηρεσίας. Σκεφτείτε λοιπόν πόσοι σιγά σιγά ξένοι άνθρωποι θα αρχίζουν να έρχονται στην Ελλάδα. Και τελειώνω λέγοντας για το brain drain το οποίο συζητάμε. Ναι, πώς μπορεί να γίνει αυτό και να αλλάξει, να γίνει brain gain. Νομίζουμε τόσα χρόνια ότι οι Έλληνες που έχουν στο εξωτερικό, που είναι περισσότεροι skilled, είναι μόνο οι δικηγόροι, οι γιατροί. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Μάλλον είναι και αλήθεια, αλλά πάρα πολύ επιστημονικό μηχανολόγιο, αλλά και πολύ επιστημονικό προσωπικό που δουλεύει σε πανεπιστήμια στη Μεγάλη Βρετανία, στην Ολλανδία, είναι εκεί έξω. Πάρα πολλοί Έλληνες. Δεν φαντάζεστε πόσοι καθηγητές είναι εκεί έξω. Όλοι αυτοί λοιπόν, άμα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο, θα γυρίσουν πίσω. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών τουλάχιστον. Αυτά σε γενικές γραμμές, για να μην υπολογούμε. Χάρη, έλα να συνεχίσουμε για 3 λεπτά, 4 που μας έχουν μείνει. Εντάχει.
Είπες για το soft power της Κύπρου. Θα φανταζόταν κανείς ότι και η Ελλάδα τουλάχιστον μοιράζεται το αντίστοιχο soft power σε μια σειρά από τομείς που και λόγω της ιστορίας της και λόγω του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο διαρκώς το θυμόμαστε στη ρητορική, αλλά στην πράξη καμιά φορά δεν το βλέπουμε εδώ γύρω μας. Πώς μπορούμε πραγματικά αυτό το soft power να το ισοφαρίσουμε στην Ελλάδα και να αρχίσουμε να το κεφαλαιοποιούμε στην πράξη? Ουσιαστικά χρειάζεται μια πολιτική κεντρική, η οποία να λέει ότι, καλά, δεν μιλάει το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί αυτό απαιτεί συνταγματική αναθεώρηση. Πότε θα έρθει αυτή είναι μια συζήτηση, τη γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ. Δυστυχώς δεν υπάρχει κονσένσους με τα πολιτικά κόμματα, το γνωρίζουμε αυτό. Πολύ στενάχωρο, αλλά οκ. Okay. Αλλά ταυτόχρονα μέχρι τότε, γιατί έχουμε δρόμο μέχρι εκεί, μπορεί να υπάρχει μια ενιαία πολιτική η οποία να ορίζεται το κράτος και η οποία να λέει ότι στηρίζουμε τον ιδιωτικό τομέα, γιατί αυτή τη στιγμή τα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν ως επιτοπλίστων αγγλόφωνα προγράμματα. Άρα, πώς θα φέρουν ξένους φοιτητές? Άρα, OK, στηρίζουμε λοιπόν τα κολέγια τα οποία ως επιτοπλίστων είναι πάροχοι ξένης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, γιατί συνεργαζόμαστε με βρετανικά πανεπιστήμια και εμπονέουμε το ίδιο πτυχίο. Στηρίζουμε λοιπόν σαν χώρα τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ξένους φοιτητές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι αλλάζουμε το στάτους των κολεγίων, τα κάνουμε ξένα, μάλλον παραρτήματα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στη χώρα και δίνουμε εντολή στις πρεσβείες ανά τον κόσμο να φτιάξουμε ένα σύστημα για να μπορέσουμε να ενισχύουμε τους φοιτητές που έρχονται εδώ. Να πω κάτι εντάχει. Πρόσφατα προσπαθήσαμε να φέρουμε φοιτητές από την Ινδία, από το Νέο Δελχή. Κοινωνήσαμε με τον πρέσβη, μας είπε ότι εμείς δεν έχουμε μια τέτοια, δεν υπάρχει καμία πολιτική, δεν έχουμε. Χαίρομαι που μας το λέτε πρώτη φορά ότι υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον από την Ινδία, χώρα των 1,3 δις ανθρώπων, ότι υπάρχει ενδιαφέρον να έρθουν φοιτητές στην Ελλάδα. Δεν το ξέραμε, δεν έχουμε καμία τέτοια ο πρέσβης. Λοιπόν, άρα λοιπόν χρειάζονται στοχευμένες πολιτικές εκεί. Για να το διαβάσουμε αυτό, Χάρη, δηλαδή δεν χρειάζεται στην πραγματικότητα ένα θεώρηση για να μπορέσουμε να εξάγουμε παιδεία. Όχι. Με αντίστοιχο τρόπο. Καθόλου. Ουσιαστικά αυτό που προσφέρει η χώρα, δεν το έχει καταλάβει κανείς, είναι ότι εμείς, σαν κλάδος, μικρός ακόμη, αλλά στην ουσία τι δίνουμε? Δίνουμε ένα βρετανικό πτυχίο στο 1/3 του κόστους. Γιατί αυτό κάνουμε. Δίνουμε το βρετανικό πτυχίο του Sheffield, που είναι από τα top πανεπιστήμια του Plymouth, που συνεργαζόμαστε εμείς. Σε 7.000 διδάτρια, ενώ στην Αγγλία είναι 11.000 ευρώ σύν κόστος διαβίωσης. Άρα, μεσοπρόθεσμη στρατηγική ποια θα ήταν ανεξαρτήτως λοιπόν της αναθεώρησης? Θα ήταν να υπάρχει μια. Να αλλάξει το στάτους στο Υπουργείο Παιδείας των κολεγίων, να λέγονται πλέον κολέγια ως πανεπιστημιακής εκπαίδευσης βρετανικής. Δεν ξέρω πώς δεν είσαι μέσα στο στάτους. Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, από την Κίνα παίρνουν από τα κρατικά πανεπιστήμια, θέλουμε να συνεργαστούμε με τον BCA. Τι είναι το BCA, π.χ. Φιλιππίνη, με ένα άλλο κολέγιο, δεν έχει σημασία. Τι είναι το Τυρί στο Υπουργείο Παιδείας? Α, είναι ένα κολέγιο μη αναγνωρισμένο ακαδημαϊκά, λόγω του άρθρου 16, αλλά με επαγγελματική αναγνώριση. Κλείνει το τηλέφωνο. Άρα τι, τίποτα, σκέτσι. Έχουμε μελετήσει τι συμβολή στο ΑΕΠ θα μπορούσε να έχει. Ας πούμε, στην Κύπρο, θυμάμαι, μας είχες πει πέρυσι και στους αδελφούς ότι φτάνει και το 6 και το 7%. Στην Ελλάδα, τι επεκτιμάμε? Εγώ πιστεύω ότι αν αυτό γίνει ένα τα champion industries, μπορεί να είναι σε αντίστοιχα ή και παραπάνω επίπεδα. Άνετα. Ειδικά σε τομείς που η Ελλάδα έχει να προσφέρει πράγματα και έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπως ναυτιλία, τουρισμός, αρχαιολογία, κλασικές σπουδές και software engineering, γιατί έχουμε ταλέντο στην Ελλάδα αρκετό. Άρα, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλά που έχεις να μας πει στο μέλλον. Ναι, η Έννη Μιχαλίδου, η Β' Αντιπρόεδρος, στην τελευταία ερώτηση σε αυτό το session. Και αλλού, δεν είναι μόνο σε αυτά τα δύο, τα ζώ, γι' αυτό το είναι κάτω από το 1% αυτή τη στιγμή. Κάτω από το 1% του πληθυσμού των φοιτητών είναι κάτω από 1% είναι ξένοι φοιτητές στην Ελλάδα. Δύο maximum αυτή τη στιγμή. Η Θεσσαλονίκη έχει 120.000 φοιτητές. Θα μου πεις ότι μόνο 1.200 ξένους. Δεν είναι πάνω από 2% του πληθυσμού, λέω, το σύνολο της Ελλάδας, όλων της χώρας. Δεν λέω για τη Θεσσαλονίκη τώρα, ναι, λέω γενικά για την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, παιδιά. Είναι σε ελληνόφωνα. Είναι κρατάμε αυτό το debate. Είναι Βαλκάνια επίσης σε ελληνικά προγράμματα, σε ελληνόφωνα προγράμματα. Θα επιστρέψουμε, Έννη. Εγώ να πω με μια αισιόδοξη νότα ότι εύχομαι στην επόμενη φάση να υπάρχουν και συνέργειες και με τα πανεπιστήμια εκείνα τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν αγγλόφωνα προγράμματα. Είμαστε all about synergy. Να πω εντάχει μόνο σε αυτό. Είναι πολλοί Βαλκάνοι φοιτητές οι οποίοι φοιτούν στα ελληνόφωνα προγράμματα. Μιλάνε ελληνικά. Πολλοί από αυτούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει πολλούς Βαλκάνοι που μιλάνε ελληνικά για να μάθουν. Θα επανέρθετε σε αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Δασκαλάκη. Εσείς προετοιμάστε την πρόταση της εναλλακτικής λύσης χωρίς την
προετοιμάστε την. Είναι έτοιμη, θεωρώ, η επόμενη κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή διαφαίνεται ότι θα προκύψει. Θα υπάρξει συνένεση και αυτό, αν όχι η αναθεώρηση, αυτή η εναλλακτική λύση, που είναι σπουδαίο πράγμα, ετοιμάστε τη και θα γίνει. Κύριε Ψυχογέ, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δασκαλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλέσω τώρα τον πρόεδρο της Ένωσης, τον Βασίλη τον Αποστολόπουλο, για τα concluding remarks.